Παρέμβαση στις τομές στα γεγονότα απόψε κάνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής, ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τηλεφωνικός μαζί μας, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ, να δούμε τι ακριβώς συνέβη τελικά. Κύριε Χριστοφόρου, μαθαίνω ότι εκφράζετε φόβους για σκοτεινή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς Κύπρου. Έγκαιρα μετά το Μαρί, εμείς διαπιστώσαμε ότι δεν έγιναν όλες οι κατάλληλες ενέργειες για να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα. Και πολλές φορές ενώ ρωτούσαμε την πολιτεία και μας διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναθυμίσουμε Μαρί ή να δημιουργηθεί αυτή η απευθεία λέξη blackout για το σύστημα της αρχής ηλεκτρισμού, εμείς εκφράσαμε τις φοβίες μας κατά πόσο θα είναι φωτεινή η Ευρωπαϊκή Προεδρία ή θα είναι συσκοτισμένη. Δυστυχώς υπήρξε αυτό το blackout, δημιούργησε αυτή την ανησυχία και την αγωνία στον κόσμο. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες αρχής ηλεκτρισμού, εμείς αυτή τη στιγμή θα Πάντως, καλέσουμε. Οι διαβεβαιώσεις που δίνει η κυβέρνηση, το ακούσατε, δια του κυβερνητικού της εκπροσώπου, είναι ότι υπάρχει σχέδιο δράσης και ότι η Προεδρία είναι σε καλά χέρια. Δεν έχω πραγματικά διάθεση για οποιαδήποτε αντιπολιτευτική προσέγγιση, αλλά αυτές τις διαβεβαιώσεις τις έδιναν και για την οικονομία και για άλλα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι αυτοσυγκρατημένοι. Ξάφνιασαν τον κόσμο εξαιτίας αυτού του εφησυχασμού. Διαβεβαίωναν τον κόσμο ότι δεν πρόκειται να ξανά έχουμε blackout, δεν πρόκειται να ξαναδημιουργηθούν μνήμες Μαρί ή μικρό Μαρί, δεν πρόκειται να έχουμε αυτά τα προβλήματα που ουσιαστικά σκοτώνουν την αξιοπιστία της αρχής ηλεκτρισμού. Σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου είχαμε και επίσκεψη από ομάδα ευρωβουλευτών της αντίστοιχης Επιτροπής Εμπορίου. Σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα για να πείσουμε ότι υπάρχει αξιοπιστία στο σύστημα και ότι η Προεδρία μας θα είναι καθόλου εύρυθμη όσον αφορά τη διεκπαιρέωση. Προτίθεστε να κάνετε κάτι ως Επιτροπή Εμπορίου? Αύριο θα έχουμε τον Υπουργό Εμπορίου στην Επιτροπή Εμπορίου στην πρώτη δημοτική συνάντηση και επειδή ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής είναι δείγματα αποφασιστικότητας εκ μέρους του Υπουργού, εμείς θα τον καλέσουμε και να διερευνήσει την όλη υπόθεση πώς φτάσαμε στο blackout μετά από 9 τόσους μήνες μετά το Μαρί, που έπρεπε να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην υπάρχει περίπτωση να φτάνουμε σε blackout και ταυτόχρονα θα ζητήσουμε πλήρη διερεύνηση και ενημέρωση του κόσμου. Σας διαβεβαιώνω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που ήρθαμε εδώ, ακόμα δεν αντιλήφθηκα πώς και γιατί φτάσαμε στο blackout. Μου κάνατε μια καταπληκτική γέφυρα, γιατί έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να δούμε αν μπορεί να μας δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Κύριε Θράσου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στο τι ακριβώς οδήγησε τα πράγματα σε ένα blackout 9 μήνες μετά την τραγική συγκυρία του Μαρί. Ναι, και να μου επιτρέψετε, κύριε Τσουρούλη, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω ότι η αρχή ηλεκτρισμού ουδέποτε έχει βγάλει οποιαδήποτε ανακοίνωση που να λέμε ότι όλα είναι ομαλά. Μάλιστα. Πάντοτε λέγαμε ότι δουλεύουμε με πεπαλαιωμένα μηχανήματα, με μονάδες που τις βγάλαμε από την Ναφθαλήνη. Δουλεύουμε με κινητές μονάδες που έχουμε εισάξει, οι οποίες δεν παρέχουν σταθερότητα στο σύστημα. Και ουδέποτε είπαμε οποιοδήποτε να εφησυχάζει. Μάλιστα. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, εμείς μιλούμε καθαρά τεχνοκρατικά. Συνεπώς το διατάφτα και λέμε, τι... ότι, λέμε ότι το σύστημα μας έχει προβλήματα και θα λυθούν όταν και εφόσον μπορέσουμε το καλοκαίρι να θέσουμε σε λειτουργία τις δικές μας μεγάλης δυναμικότητας μονάδες εις το βασιλικό. Μάλιστα. Και δουλεύουμε νυχθημερό για αυτόν τον σκοπό. Άρα αυτό που γονάτισε σήμερα την παροχή ηλεκτρισμού είναι το πεπαλαιωμένο σύστημα, μου λέτε, έτσι? Μάλιστα, και η βλάβη έγινε και κατέρευσε το σύστημα μεταφοράς, ενώ ίδιες οι μονάδες Μάλιστα. έχουν δουλέψει το σύστημα αυτοπροστασίας και Ωραία. Καμία μονάδα δεν έχει παθεί βλάβη, τουναντίον σταδιακά θέσαμε μία-μία σε λειτουργία. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, αφού σε ένα μήνα τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε Ευρωπαϊκή Προεδρία, έτσι, αυτό το σύστημα πώς θα ανταποκριθεί, με δεδομένη κιόλας την αυξημένη ζήτηση που θα έχει ο κόσμος λόγω αύξησης θερμοκρασίας? Έτσι, σε καλοκαίρι μπαίνουμε. Κύριε Τσουρούλη, μέχρι την 1η Ιουλίου που θα έχουμε την Προεδρία, σχεδιάζομαι να θέσουμε σε λειτουργία μία μονάδα 220 ΜΒ στο Βασιλικό, μέρος δεύτερης μονάδας άλλα 70 ΜΒ και επίσης ήδη παραγγείλαμε και περιμένουμε να παραλάβουμε από τον Αραβικό Κόλπο άλλα 120 ΜΒ. Άρα έχουν γνώση οι φυλάκες, λαμβάνουμε όλα τα Ωραία. Μέτρα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί με αυτό το σύστημα που έχουμε Μάλιστα. τώρα να μπορέσουμε να εφησυχάζουμε και τότε μόνο θα λυθούν τα προβλήματα
όταν αποκατασταθεί πλήρως το βασιλικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θράσου. Ευχαριστώ πολύ. Συνεπώς, βλέπετε, διαβεβαίωση από τον κύριο Θράσου. Λέω να μείνουμε μέχρι εδώ, κύριε Χριστοφόρο. Θα έχει συνέπεια. Θα έχει συνέχεια αύριο και στην Επιτροπή σας. Σίγουρα, αλλά αν το σύστημα έφτασε στα όρια του, πρέπει να ξέρει και ο κύριος Θράσου και όλοι μας ότι έφτασε και ο λαός στα όρια του, πληρώνει βαρύ τίμημα και βαρύ κόστος και δεν μπορεί να ανεχτεί νέες τέτοιες διακοπές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοφόρου.